Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ την ευθεντία ούτε το αλάθητο στην ερμηνεία των γραφών, αλλά ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαζί με εσάς όλους μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο χριστιανό. Μας γράφει. Χαίρετε, θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε μέσα από το Λόγο του Θεού πότε ο χριστιανός λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα, με την αναγέννηση ή με το βάπτισμα στο νερό. Έχει και άλλες ερωτήσεις, να ξεκινήσουμε όμως μία-μία την ερώτηση. Πότε ο χριστιανός λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα με την αναγέννηση, με το βάπτισμα στο νερό. Να δούμε, αγαπητέ ανώνυμε φίλε μας, τι λέει ο Λόγος του Θεού για την αναγέννηση πρώτα. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται, θα λέγαμε, με απόλυτο τρόπο για την αναγέννηση στο πρώτο κεφάλαιο, στην πρώτη του επιστολή και στο τρίτο εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνη σου Χριστού, ωστής κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς, ήτενες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Άρα λοιπόν ο Θεός μας αναγεννάει εις ελπίδα ζώσα, γιατί πιστέψαμε εις την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθη από τον Πατέρα Θεό και ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, θέλει σωθεί. Τι σημαίνει λοιπόν σωτηρία? Σημαίνει ότι ο Πατέρας Θεός τον αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα, ότι θα κληρονομήσει κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένη στους ουρανούς για μας. Αυτή λοιπόν η αναγέννηση, η οποία λαμβάνει χώρα όταν ο άνθρωπος πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθη, γιατί πέθανε αναμάρτητος, όχι για τις δικές του αμαρτίες, αλλά για τις δικές μας αμαρτίες. Πέθανε λοιπόν για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Όταν πιστέψει λοιπόν στην Ανάσταση, ο Θεός τον δικαιώνει, τον σώζει, τον αναγεννάει. Τώρα, πώς τον αναγεννάει? Λέγει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο όταν ήρθε να τον συναντήσει, λέγοντάς του «Εξεύρωμεν Κύριε, διδάσκαλε, ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάνει τα σημεία αυτά τα οποία κάνεις εσύ, αν δεν είναι ο Θεός μαζί του». Και απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, «Αληθώς, αληθώς, συλλέγω, εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, δε δύναται να είδη τη βασιλεία του Θεού». Λέγει προς Αυτόν ο Νικόδημος, «Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον? Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέρα φορά εις την κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί?»
απεκρίθη ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένο εκ του σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι εσύ είπον πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Άρα λοιπόν η αναγέννηση λαμβάνει χώρα από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, λέγει μάλιστα η Γραφή, διείδατος και πνεύματος. Διείδατος, το οποίο ερμηνεύει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, στο κεφάλαιο ε της προς Εφεσίους Επιστολή και στο εδάφιο 25. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας αυτήν με το λουτρόν του ύδατος που είναι ο Λόγος του Θεού, δια του Λόγου, δια να παραστήσει αυτήν σε αυτόν Εκκλησία ένδοξον. Άρα λοιπόν τα ύδατα, τα ζώντα είναι ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε «Διείδατος και πνεύματος αναγεννάται κάποιος». Από το Λόγο του Θεού δηλαδή και από το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν αναγεννάται ο άνθρωπος, το βέβαιο είναι ότι λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Γιατί το πρώτο αποτέλεσμα της αναγέννησης είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που λέγει η Γραφή, ο δεκαρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστό της αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Άρα λοιπόν ο αναγεννημένος χριστιανός που αναγεννάται από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή όταν ο Λόγος του Θεού έλθει μέσα στην καρδιά του, ενωθεί με την πίστη του, τότε το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί το Λόγο του Θεού και ο άνθρωπος αναγεννάται. Γίνεται νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρέρχονται, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Λαμβάνει λοιπόν χωρίς αμφιβολία Πνεύμα Άγιο ο χριστιανός όταν αναγεννάται. Με το βάπτισμα, όχι. Το βάπτισμα δεν έχει καμία σχέση με την λήψη του χριστιανού Πνεύματος Αγίου. Το βάπτισμα είναι για να πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, ώστε δια του βαπτίσματος να αφαιθούν οι αμαρτίες. Και βέβαια μας το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαείς τι είναι το βάπτισμα, το οποίο είναι όπως στην Παλαιά Διαθήκη για να είναι κάποιος Ισραηλίτης αληθινός ή προσήλυτος έπρεπε εξάπαντος να περιτμηθεί την 8η ημέρα, την περιτομή της σαρκός. Εάν δεν ήταν περιτετμημένος ο Ισραηλίτης, δεν ήταν Ισραηλίτης, δεν ήταν άνθρωπος του Θεού, δεν ήταν λαός του Θεού. Αλλά ήταν η περιτομή της σαρκός, για την οποία ζητούσε ο Θεός να γίνει και περιτομή της καρδιάς των Ισραηλίτη, για να αναλυθώς Ισραηλίτης. Αλλιώς δεν ήταν αληθώς Ισραηλίτης, αν δεν υπήρχε η περιτομή του σαρκός. Στην Καινή Διαθήκη όμως έχουμε μια καινούργια περιτομή. Πνευματική τώρα, χειροποίητο, το διαβάζω λοιπόν. Από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, δεύτερο κεφάλαιο και νέα εδάφιο. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, στον Ιησούν των Αζωραίων σωματικός. Και εσείς είστε πλήρης εν αυτό που αναγεννηθήκατε και είστε εν το Χριστό. Είστε πλήρης, γιατί είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και εξηγεί, εσείς που είσαστε πλήρης εν αυτό, εις τον οποίον και εσείς περιετμήθητε με περιτομή να χειροποίητον, όχι με περιτομή σαρκός, χειροποίητον, αλλά με περιτομή αχειροποίητον, η οποία ποια είναι. Απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού. Εσείς λοιπόν περιετμήθητε με αχειροποίητον περιτομή, πνευματική περιτομή,
που είναι να απεκδηθείτε, απεκδηθήκατε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, και αυτή η περιτομή είναι η περιτομή του Χριστού. Και πώς λαμβάνει χώρα, πώς πραγματοποιείται η περιτομή του Χριστού? Συνταφέντες μετά του Χριστού εν το βαφτίσματι εν ύδατι, το οποίο πράξατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, δια της και συνανέστητε, δια, αφού το ξαναλέω, συνταφέντες μετά αυτού εν το βαφτίσματι, δια του οποίου βαφτίσματος και συνανέστητε, δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού. Δηλαδή πότε οριστικοποιείται το βάφτισμα, η σωτηρία του ανθρώπου, καθώς λέγει ο Χριστός, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Τότε πεθαίνουμε για τις αμαρτίες μας και για τον κόσμο με την αναγέννηση, θάβουμε τον εαυτό μας, μάλιστα να το πω από την αρχή, πεθαίνουμε με την αναγέννηση και γινόμαστε σύμμορφοι του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Θάβουμε τον εαυτό μας και γινόμαστε σύμμορφοι της ταφής του Χριστού, συμμετέχοντες έτσι στην περιτομή του Χριστού, καθώς απεκδιώμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός αυτού διά του βαφτίσματος, διά του οποίου και γινόμεθα συμμέτοχοι της Αναστάσεως αυτού, σωζόμεθα διά του βαφτίσματος μετά αφού βαφτιστούμε. Μόλις βγούμε από το νερό, είμαστε σεσωσμένοι. Άρα να γεννηθήκαμε, και αυτό είναι μια επίσης σωστή ερμηνεία, από το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε και μας αναγέννησε, καθώς ενώθηκε η πίστη μας με το Λόγο του Θεού, και με το Ίδωρ που είναι το βάφτισμα εν ύδατι. Άρα λοιπόν και οι δύο αυτές οι ερμηνείες έχουν λογικό έρισμα μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί το βάφτισμα σώζει, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Το βάφτισμα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με το να λάβει ο χριστιανός Πνεύμα Άγιο. Απλώς ολοκληρώνεται η σωτηρία του, καθώς ο χριστιανός πράττει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο ο χριστιανός το λαμβάνει με την αναγέννηση. Όταν αναγεννηθεί ο χριστιανός, λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, γι' αυτό και έχει και τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Συνεχίζουμε στη δεύτερη ερώτησή σου. Πότε τελικά λαμβάνει χώρα το ούτως είναι ο βαφτίζων εν Πνεύματι Αγίου Ιωάννης Α33, Ιωάννης Α33, να το διαβάσουμε. Και από το 32 διαβάζω. Και μαρτύρησε ο Ιωάννης λέγον ότι είδον το Πνεύμα το Άγιον καταβαίνουν ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά ο Πέμψας με διαναβαφτίζω εν ύδατι. Εκείνος μη είπεν ισόντινα ήδη το Πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαφτίζων εν Πνεύματι Αγίω. Και εγώ είδον και μαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Άρα λοιπόν, με την αναγέννηση λαμβάνει ο χριστιανός Πνεύμα Άγιο, είναι όπως δείχνω αυτό το ποτήρι, έχει νερό, έχει ο χριστιανός Πνεύμα Άγιο, αλλά στη συνέχεια γίνεται κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στις Πράξεις των Αποστόλων, το πρώτο κήρυγμα που έλαβε χώρα μετά την Πεντηκοστή από τον Πέτρο, στο πρώτο κήρυγμα, ανέφερε λέγοντας. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, 38 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο, μετανοήσατε για να αναγεννηθείτε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών πράττοντες πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και τρίτον, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Άρα υπάρχει και μία τρίτη ενέργεια που κάνει ο Θεός
όταν ο χριστιανός εισέρχεται από τον κόσμο στην Εκκλησία του Χριστού. Από τον κόσμο στην πνευματική ζωή, στη χριστιανική ζωή. Που είναι και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα στην αρχή, όταν ο Χριστός πριν αναλυφθεί αποκαλυπτόταν στους μαθητάς και τους δίδασκε τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, είπαν οι μαθητές στο έκτο εδάφιο πρώτο κεφάλαιο, εκείνοι λοιπόν συνελθόντες, οι ρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε τάχαν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στην Βασιλεία στον Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφ' ημάς και τότε θέλετε είστε σε με μάρτυρες εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως χάτου της γης. Άρα λοιπόν η αναγέννηση που είναι το πρώτο χαρακτηριστικό της εισόδου του ανθρώπου στη χριστιανική ζωή, όπου ο άνθρωπος αναγεννάται με το Πνεύμα το Άγιο καθώς ο Λόγος του Θεού ενώνεται με την πίστη του και λαμβάνει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Άλλο το βάφτισμα εν ύδατη για να εκπληρωθεί πάσα δικαιοσύνη του Θεού και να επιβεβαιωθεί από τον Θεό, να επισφραγιστεί από τον Θεό η σωτηρία του ανθρώπου, καθώς είναι γεγραμμένο ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε, και άλλο είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και μέσα στη γραφή το βλέπουμε αυτό απόλυτα να υπάρχει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, παραδείγματος χάρη όταν ο Φίλιππος πήγε στην Κεσάρια και κήρυτε τον Χριστό στο 6 εδάφιο του Ήτα κεφαλαίου, οι όχλοι προσήχαν ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου ακούοντες και βλέποντες πάντες τα θαύματα τα οποία έκαμνε. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα με τα φωνής μεγάλης και πολλοί παραλυτικοί και χολοί θεραπεύθησαν και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε της ήμων ονομαζόμενος προϋπήρχεν εν τη πόλη κάμνων μαγείας και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας, λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστήσεις, τον οποίον έδιδον προσοχή, πάντες από μικρούς μεγάλου λέγοντες, ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχήν εις αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρών με τας μαγείας. Όταν όμως όλοι αυτοί επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενοι τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαυτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Όταν επίστευσαν, δηλαδή όταν ενώθηκε η πίστη τους με το Λόγο του Θεού που κήρυτε ο Φίλιππος και δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός σας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα, τότε βαφτίστηκαν στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών άνδρες και γυναίκες. Και στη συνέχεια, 14 εδάφιο, ακούσαντες δε οι Απόστολοι οι εν Ιερουσαλήμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και τον Ιωάννην, οι οποίοι καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών διαναλάβωση Άγιον Πνεύμα, διότι δεν είχε έτη επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνο ήσαν βαφτισμένοι εις το όνομα του Χριστού. Αναγεννημένοι, βαφτισμένοι στο όνομα του Χριστού, αλλά δεν είχαν βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Τότε επέθεταν στους αναγεννημένους και βαφτισμένους εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών σωσμένους, που το όνομά τους ήταν γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, τότε πάνω σε αυτούς οι Απόστολοι επέθεταν τα σχήρας και ελάμβανον Πνεύμα Άγιο. Πότε? Μετά την αναγέννησή τους και μετά το βάφτισμά τους εν ύδατι. Άλλωστε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον το περιγράφει πάρα πολύ καλά. Διαβάζω
από το κεφάλαιο Ζ και το 37 εδάφιο. Κατά δε την τελευταία ημέρα την μεγάλη της εορτής, ίστα το Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψάς έρχεται προς εμέ και ας πίνει, ως της πιστεύει σε με, καθώς είπεν η γραφή, ποταμίδα το ζώντος, θέλου σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπεν περί του πνεύματος, το οποίον έμελον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες σε αυτόν, διότι δεν ήτο ακόμη δεδομένων πνευμάγιων, επειδή ο Ιησούς Χριστός ακόμη δεν ενδοξάστη με την Ανάσταση και την ανάληψή του στον ουρανό. Αλλά και όταν ο Θεός οδήγησε τον Απόστολο Πέτρο να κηρύξει το Ευαγγέλιο στα έθνη και μάλιστα στον οίκον του Κορνήλιου του Εκατόνταρχου και μαζεύτηκαν πολλοί εκ των φίλων και συγγενών του Κορνήλιου και ο Απόστολος Πέτρος εκήρυτε το Λόγο του Θεού, λέγει η Γραφή στο 44 εδάφιο και στο γιώτα κεφάλαιο, ενώ ακόμη ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθεν το Πνεύμα το Άγιον επί πάντα σου ακούοντας τον Λόγον και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθον μετά του Πέτρου, ότι δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθηκε επί τα έθνη. Και μάλιστα στο επόμενο κεφάλαιο γιώτα α15 ομολογεί ο Απόστολος Πέτρος, και ενώ ήρχισαν αλλό το Πνεύμα το Άγιον επήλθεν επ' αυτούς καθώς και εφ' ημάς καταρχάς. Γιατί κατάλαβαν ότι έλαβαν ή του Κορνήλιου, εκ του οίκου του Κορνηλίου, Πνεύμα Άγιο όπως την ημέρα της Πεντηκοστής και οι Απόστολοι, εξηγεί στο 46 εδάφιο, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Δηλαδή στους εθνικούς έκαμε κάτι ιδιαίτερο ο Θεός για να φανερώσει και να εξηγήσει στον Πέτρο και στους λοιπούς Αποστόλους ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είναι μόνο για το λαό Ισραήλ, αλλά είναι για όλα τα έθνη. Έκαμε κάτι το εξαιρετικό, το ιδιαίτερο, δηλαδή, ενώ άκουγαν το κήρυγμα, τους αναγέννησε, τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, καθώς ήρθε η σκατάνοιξη καρδιά τους, δηλαδή έκανε ολόκληρο το σχέδιό του ο Θεός. Με το Λόγο του Θεού η πίστη των ανθρώπων που άκουγαν ζωοποιήθηκε, τους αναγέννησε και τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Και ήταν βέβαιο ότι τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο όπως την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί ομολογεί ο Απόστολος Πέτρος, Πνεύμα Άγιον επήλθεν επ' αυτούς, καθώς και εφ' ημάς καταρχάς, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Και στη συνέχεια, τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύνατε της να εμποδίσει τώρα το είδωρο ώστε να βαφτιστώ συνούτη ή την εσέλευον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εμείς. Και προσέταξε, διέταξε να βαφτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο σε έναν άνθρωπο αν δεν απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δηλαδή αν δεν συμμετάσχει στην περιτομή του Χριστού. Να απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, να ταφεί ώστε να βγει και περπατώντας σε νέα ζωή. Άρα υπάρχει με την αναγέννηση η λήψη Πνεύματος Αγίου, γιατί ο άνθρωπος έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Απαραίτητο όμως είναι, εντολή Θεού είναι, αφού βαφτιστεί πρώτον εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, να ζητήσει να λάβει και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος που ο Θεός έχει υποσχεθεί στους ανθρώπους δια του Ιησού Χριστού, γιατί ο Ιησούς Χριστός θα τον βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Και τι είναι αυτό το βάφτισμα? Πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Ποταμίδα το ζώντος θα ρέουν εκ της κοιλίας αυτού καθώς είναι και γραμμένον. Και βέβαια σε πάρα πολλά σημεία αναφέρεται
αναφέρονται τα περί του βαφτίσματος εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, αλλά εγώ θέλω να διαβάσω από τον Ιζεκίλ τον προφήτη, μέσα δηλαδή στον προφητικό λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, πώς περιγράφονται η σειρά με σειρά το έργο του Θεού. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο Λάμπτα Σίγμα Ταφ, 36 κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Από το 24 εδάφιο. Διότι θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπνων και θα σας φέρω στη γη σας. Και θα ράνω εφημών καθαρών είδωρ και θέλετε καθαριστεί. Το λόγο του Θεού που είναι καθαρόν είδωρ. Και θέλετε καθαριστεί από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας. Θέλω σας καθαρίσει. Και 26 εδάφιο. Και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέαν, αυτή είναι η αναγέννηση. Και πνεύμα νέων θέλω εμβάλει σε εσάς. Αυτή είναι η αναγέννηση. Θα σας δώσω καρδιά νέα και πνεύμα νέο. Και από σπάσα στη λιθύνη καρδία από τη σαρκό σας, θέλω σας δώσει καρδία σαρκίνη. Αυτό είναι το έργο του Θεού με την αναγέννηση όπως περιγράφεται στον προφητικό λόγο μέσα από το βιβλίο του Ιζεκίλ του προφήτου. Και συνεχίζω στο 27 εδάφιο, αφού περιγράφει την αναγέννηση στο 26, γράφει στο 27 «Και τότε θέλω εμβάλει εν ημίν το πνεύμα μου» και εξηγεί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο Χριστός θέλει απαραίτητος ο κάθε αναγεννημένος χριστιανός και βαφτισμένος εν ύδατις άφεση αμαρτιών να λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, να εξητήσει για τους εξητούντας δίνει ο Θεός. Στους πειθαρχούντας το Λόγο του Θεού δίνει ο Θεός. Στους πιστεύοντας το Λόγο του Θεού δίδει ο Θεός τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Για ποιο λόγο είναι αναγκαία η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, το εξηγεί. Πάλι διαβάζω το 27 εδάφιο. Και θέλω εμβάλει εν ημίν το πνεύμα μου και θα σας κάμει το πνεύμα μου να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου, να φυλάτε τις κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Δηλαδή θα λάβετε δύναμη για να μπορέσετε να περπατάτε στα διατάγματά μου, λέγει ο Κύριος, να φυλάτετε τις κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Άρα είναι απαραίτητο για να γίνει ο χριστιανός όχι επιλύσμων ακροατής αλλά εκτελεστής του έργου του Θεού, εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Είναι ανάγκη λοιπόν στον χριστιανό να λαμβάνει πνεύμα Άγιο και δύναμη αφού αναγεννήθηκε, δηλαδή να βαφτίζεται από τον Χριστό με πνεύμα Άγιο και δύναμη αφού αναγεννήθηκε και βαφτίστηκε εν ύδατι εις το όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Για να μπορεί ο χριστιανός να περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να είναι εκτελεστής του Λόγου του Θεού και όχι επιλύσμων ακροατής. Τότε λοιπόν και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να διαβάσουμε αγαπητέ φίλε ανώνυμε χριστιανέ όπως μας υπογράφεις. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά. Στην ερώτησή σου λοιπόν πότε τελικά λαμβάνει η χώρα το ούτως είναι ο βαφτίζων εν πνεύματι Αγίω. Είναι τη στιγμή που λέγει ο Λόγος του Θεού ότι θα λάβουν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και το σημείο το ότι βαφτίστηκαν εν Πνεύματι Αγίου και φωτιά και δύναμη είναι ότι μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν. Μιλούσαν γλώσσες, αυτό είναι το σημείο. Η γλωσσολαλιά δεν είναι χάρισμα. Βεβαίως υπάρχει το χάρισμα ήδη γλωσσών ανάμεσα σε πολλά χαρίσματα, στα 9 χαρίσματα. Αλλά το να μιλήσεις ξένες γλώσσες είναι το σημείο ότι ο Χριστός σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Και όταν μιλάς ξένες γλώσσες είναι το σημείο ότι πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Βεβαίως άλλες φορές πληρώνεσαι με μικρά δύναμη, με μεγαλύτερη και με πολύ μεγάλη δύναμη. Αλλά το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου είναι το να μιλήσει ο χριστιανός ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα δίδει σε αυτόν να μιλάει.
Συνεχίζουμε στην τρίτη ερώτησή σου. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον Άμβονα πρέπει να γίνεται με σημειώσεις ή χωρίς σημειώσεις, δηλαδή με προετοιμασία ή χωρίς προετοιμασία, δηλαδή ανεβαίνει στον Άμβονα ο Κύριος και κηρύττει και εκείνη την ώρα ο Θεός τον φωτίζει. Αγαπητέ φίλε, αδελφέ χριστιανέ, το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι ένα θαύμα. Και βεβαίως πρέπει να γίνεται με προετοιμασία. Προετοιμασία προσευχής. Να εξητήσεις από τον Θεό. Να σου δώσει το μήνυμα που θα φέρεις στο λαό που ακούει. Να μην πεις δικά σου πράγματα. Να προσευχηθείς στο Θεό να σε φωτίσει. Να προσευχηθείς στο Θεό να σε οδηγήσει. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο να ανέβει παραδείγματος χάρη την Κυριακή και να φέρει ένα μήνυμα εάν δεν του το έχει δώσει ο Θεός. Και πώς θα του το δώσει ο Θεός? Όταν την προηγούμενη μέρα, ώρα, δεν ξέρω πότε, θέλει ο καθένας, πηγαίνει στα γόνατα, προσεύχεται, γονατίζει και λέει «Θεέ μου, φώτισε με τώρα». Δώσε μου το μήνυμα που θέλεις να ακουστεί στην εκκλησία σου την Κυριακή ή οποιαδήποτε άλλη μέρα. Άρα η προετοιμασία είναι απαραίτητη. Βεβαίως υπάρχει και περίπτωση ξαφνικά κάποιος να σε φωνάξει, να πεις δυο λόγια ή να κάνεις και ένα κήρυγμα. Και τότε πάλι πριν ανέβεις θα προσευχηθείς έστω και για λίγο, για ένα λεπτό, να σε φωτίσει ο Θεός, να σου δώσει δύναμη. Γιατί όταν ανεβαίνει στον Άμβονα ο κήρυκας ανεβαίνει εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων και θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, θα αντιστέκεται ο εχθρός. Γιατί δεν θα θέλει να ακουστεί το μήνυμα του Θεού στο λαό, στην εκκλησία, στο λαό του Θεού. Άρα με απόλυτη βεβαιότητα ο συνετός και ο σοφός άνθρωπος, ο οποίος πρόκειται να ανέβει στον Άμβονα και ξέρει πότε θα ανέβει, πρέπει να προετοιμαστεί, να προσευχηθεί, να εξητήσει από τον Θεό, να του φανερώσει ο Θεός, να τον οδηγήσει ο Θεός, από που θα διαβάσει, τι θα πει, πώς θα είναι. Τώρα αν κάποιος θέλει και να κρατάει σημειώσεις, ας το κάνει. Αλλά βέβαια, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πιο καλό είναι να είναι ελεύθερος ο χριστιανός, ώστε εκείνη τη στιγμή ο Θεός να τον φωτίζει και να τον οδηγεί. Βέβαια εδώ χρειάζεται να παρατηρήσουμε ότι είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός διαβάζω από το ΙΒ κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων το πνεύμα όμως το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι αυτός ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Ο Θεός λοιπόν μέσα στην εκκλησία του δίδει χαρίσματα δια πνεύματος Αγίου με σκοπό την οικοδομή της εκκλησίας. Ο Χριστός δίδει διακονίες με σκοπό τον καταρτισμό των Αγίων για το έργο της υπηρεσίας των, αλλά και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Όλα αυτά όμως γίνονται αφού ο χριστιανός έχει την ταυτότητα του χριστιανού της Γραφής, δηλαδή έχει μετανοήσει, έχει αναγεννηθεί, έχει βαφτιστεί εν ύδατη στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, έχει πληστεί Πνεύματος Αγίου και έχει εξέλθει εκ του κόσμου και βρίσκεται εις αγιασμόν. Τότε ο Χριστός εκλέγει δούλους, εργάτες και σ' άλλους δίδει διακονία, ποιμένα, άλλους κάνει ποιμένες, άλλους κάνει το διαβάζω από μέσα στο 11 εδάφιο.
και αυτός ο Ιησούς Χριστός έδωκε άλλους μεν Απόστολους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε Ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Γιατί? Για τον καταρτισμό των Αγίων, για το έργο της διακονίας και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, γιατί θέλει ότι ο Θεός να καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας το μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά αληθεύονται εις την αγάπη, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ο οποίος είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Άρα λοιπόν πρώτα ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία εκλέγει εργάτες στους οποίους τους δίνει διακονίες, δίδοντας διακονίες για τον καταρτισμό των Αγίων. Το Πνεύμα το Άγιο τους δίδει και χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, τα οποία χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου είναι λόγος σοφίας 9, λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, πίστης, χαρίσματα ιαμάτων, ενέργειες δυνάμεων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα 9 χαρίσματα δίδεται λόγος σοφίας και λόγος γνώσεως. Λόγος σοφίας είναι το κήρυγμα που δίδει σαν χάρισμα ο Θεός σε κάποιον άνθρωπο, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν διακονίες για τον καταρτισμό των Αγίων. Γιατί το κήρυγμα πώς γίνεται? Με χάρισμα Πνεύματος Αγίου. Από τη διακονία που βάζει ο Χριστός για τον καταρτισμό των Αγίων και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εάν λοιπόν υπάρχει και το χάρισμα, είναι βαφτισμένος δηλαδή ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο, και υπάρχει το χάρισμα του Λόγου Σοφίας, το κήρυγμα τότε γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Βεβαίως είναι απαραίτητη η προετοιμασία για το από πού θα διαβάσουμε και τι θα πούμε, αλλά στη συνέχεια λειτουργώντας το χάρισμα του Λόγου Σοφίας γίνεται το κήρυγμα ελεύθερα. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Θεός επεμβαίνει, καθώς λέγει η Γραφή παραδείγματος χάρη, κάπου πληστής ο Πέτρος Πνεύματος Αγίου είπε, ή πληστής Πνεύματος Αγίου ο Σαούλ ο Παύλος είπε. Εάν λοιπόν ο δούλος του Θεού που ανεβαίνει στον Άμβονα είναι αναγεννημένος, είναι βαφτισμένος εν ύδατη, είναι βαφτισμένος εν Πνεύματι Αγίο, είναι έξω από τη γενναία, την πονηρά και τη διεστραμμένη και βρίσκεται σε αγιασμό, γιατί έχει μετανοήσει, έχει εξομολογηθεί και έχει ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει, και προετοιμαστεί ώστε ο Θεός να τον οδηγήσει και να του φανερώσει από πού θα διαβάσει και ποια είναι το μήνυμα, ανεβαίνει πάνω στον Άμβονα, πληρώνεται Πνεύματος Αγίου, λειτουργεί το χάρισμα Λόγου Σοφίας και πια δεν μιλάει ο άνθρωπος, μιλάει ο Θεός. Ή αν είναι θέμα μαθήματος και όχι κηρύγματος, τότε το άλλο χάρισμα, λόγος γνώσεως, λειτουργεί προς διδασκαλία και έτσι δεν μιλάει πάλι ο άνθρωπος, μιλάει ο Θεός. Κατά την αφιέρωση του ανθρώπου, κατά τον αγιασμό του ανθρώπου, κατά την εξήτηση του ανθρώπου, ώστε με το χάρισμα λόγου γνώσεως της διδασκαλίας δηλαδή του ανθρώπου λύνονται όλες οι απορίες των ακουόντων, δεν μπερδεύονται και οικοδομούνται και καταρτίζονται, και με το χάρισμα λόγου σοφίας κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Χριστού, έρχεται εις κατάνοιξη η καρδιά των ανθρώπων, αναγεννώνται, σώζονται, οικοδομούνται, αυξάνονται, καταρτιζόμενοι από το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, καλόν είναι αν θέλει κάποιος να κρατάει και σημειώσεις από αυτά που ο Θεός του είπε και του φανέρωσε κατά την περίοδο, κατά την ώρα της προετοιμασίας για το κήρυγμα ή τη διδασκαλία,
Καλύτερο όμως είναι τις σημειώσεις αυτές να τις βάλει ο Θεός στην καρδιά του και ανεβαίνοντας απάνω να είναι ελεύθερο το Πνεύμα το Άγιο να κινείται όπως θέλει χρησιμοποιώντας σκεύος εκλογής τον οποίο ο Χριστός έθεσε με διακονία στην Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο του χάρισε χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιος να κηρύττει με σημειώσεις και το κήρυγμα να είναι πολύ καλό και να φέρει και καλά αποτελέσματα, αλλά όταν το κήρυγμα γίνεται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, χρησιμοποιώντας ο Θεός ένα σκεύος ταπεινωμένο και ελεύθερο χωρίς να ξέρει τι θα πει, τότε ο Λόγος του Θεού είναι προφητικός. Είναι προφητικός, δηλαδή δια Πνεύματος Αγίου και έχει πολύ σοβαρότερα αποτελέσματα στις ψυχές και στις καρδιές των ακουόντων. Δηλαδή, οικοδομή, σωτηρία, αύξηση. Αυτά θα μπορούσα να πω για αυτή την ερώτηση μέσα από το Λόγο του Θεού και να ευχηθώ σε όλους όσους ανεβαίνουν σε άμβονες και κρατάνε στα χέρια τους το Ευαγγέλιο του Χριστού, κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όπως λέει ο Παύλος, δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Ο Θεός να τους πλημμυρίζει με τη χάρη Του, το ελαιός Του, το Πνεύμα Του το Άγιο και τη δύναμή Του, ώστε κάθε κήρυγμα να έχει αποτελέσματα, καθώς ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και πρέπει να είναι ζωντανός, αποτελέσματα ζωής αιωνίου στους ακούοντες. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητέ αδελφέ ανώνυμε χριστιανέ όπως υπογράφεις, και σου ευχόμαστε κάθε ευλογία. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.